Καλησπέρα φίλες και φίλοι της Αναπέας Άντρα, που είναι Σάββατο 29 Ιουνίου του 2024. Τελειώνει η πίστα, αύριο τελευταία μέρα. Αύριο δεν θα έχουμε εκπομπή, θα τα ξαναπούμε πάλι από τη Δευτέρα, πρώτη του μηνός, οπότε τελευταία εκπομπή της έκτης πίστας. Στην τελευταία εκπομπή της έκτης πίστας, επειδή είχα και αρκετές απουσίες εντός αγωγικών αυτό το μήνα, κάποιες μέρες δεν έκανα εκπομπές, ξεκουράστηκα ή θεώρησα ότι έπρεπε να πω άλλα πράγματα και άλλα πράγματα άφησα πίσω, έχω τρία θέματα να ασχοληθώ. Τα θέματα αυτά έχουν να κάνουν με το κοντέινερ της εμπορικής αμαξοστοιχίας στο δυστύχημα στα Τέμπη, το οποίο θα σας πω κάτι περίεργα πράγματα. Ειλικρινά δεν θα το συνεχίσω πάρα πολύ σε αυτό το πραγματάκι, αλλά θα πω τις δικές μου τις απόψεις. Θα ασχοληθούμε οπωσδήποτε με το debate που έγινε μεταξύ του Τραμπ και του Biden και οφείλω να δώσω μια εξήγηση σε κάποιους εξυπνάκηδες σχετικά με την πριγκίπισσα Kate και αν ζει, αν δεν ζει και τέτοια πράγματα. Γιατί βάλανε στο στόμα μου κάποια πράγματα τα οποία εγώ δεν τα έχω πει. Εν πάση περιπτώσει, εκεί είσαστε πάρα πολύ ευκολόπιστοι. Πάρα πολύ ευκολόπιστοι. Λοιπόν, θα ξεκινήσω από το πιο απλό θέμα από όλα, που είναι η Kate. Η Kate εμφανίστηκε σε μια γιορτή, ουσιαστικά 6 μήνες και 14 ημέρες μετά από την εξαφάνισή της. Τώρα είναι αυταπόδεικτο ότι όλα αυτά, ο Νικόλαος Φλαμπούτσογλου που μένει στην οδό Σαρακαβλάκη 11 απέναντι από το σπίτι μου εκεί στην Αρκίσου στη Κυψέλη και οτιδήποτε άλλο, και που την τράβηξε μια κάμερα, και ο γυφτομπάμπουρας ο πρίγκιπας, ο διάδοχος του θρόνου, ο οποίος δεν της πήρε της εγχειρισμένης γυναίκας που έχει εγχειριστεί για καρκίνο, άρα έχει 30-40 εσωτερικά ραύματα κτλ. Δεν της πήρε τις πατάτες και τα λεμόνια, έστω και σαν τσέτελμαν που έλεγε και στην ταινία, πώς το λένε, μια Ιταλίδα από την Κυψέλη. Ναι, λέει, τους γράφει, λέει, στο τηλεφωνικό κατάλογο, σας παρακαλώ, είμαι ένας τσέτελμαν τα λοιπά. Και ξέρετε πολύ καλά ότι υπάρχουν αυτά τα περίεργα, τα φωτοσόπια, τα οτοκάτια, τα φωτολάμπια και οτιδήποτε άλλο, τα οποία μπορούν να τροποποιήσουν τα πάντα όλα και τα κοάλα τίποτα. Σας συστήνω να δείτε μια ταινία στο Netflix που λέγεται Απόλυτη Αιμονή, Βαθιά Αιμονή, κάτι τέτοιο, όπου ο τυπάς, για να μην κάνω και τρέιλερ, κάνει photocopy και photocopy, καλά το είπα τα λοιπά, και κάνει alter όλες τις φωτογραφίες και βάζει την αφεντομουτσουνάρα του στην αφεντομουτσουνάρα ενός άλλου τύπου. Όμως, και εδώ θα το κάνω το spoiler, εμφανίζεται καλή ώρα στους καθρέφτες, εμφανίζεται με μαλλιά σαν τα δικά μου, αλλά ο καθρέφτης πίσω δείχνει εδώ πέρα τα μαλλιά να είναι κατάμαυρα. Και εκεί το καταλαβαίνει η τύπισσα, αλλά είναι μια πάρα πολύ ωραία ταινία. Λοιπόν, έτσι τυχαία, στο φόντο δεν είναι ποτέ τίποτα. Λοιπόν, σας είχα πει τότε που την είχαμε εμφανίσει την Κέιτ, η οποία είχε 45 ράματα και 60 μαστοράδες τα λοιπά, όπως λέει και αυτό, 45 μάστορες και 60 μαθητάδες, που καθόταν σε αυτό το ωραίο το σκαμνί, πώς να το πούμε έτσι, το παγκάκι μαζί με τα παιδιά και τα λοιπά, και είχε το χέρι του γιαγκούλα, είχε το αυτί, το ένα πήγαινε εδώ, το άλλο από κάτω, το λουλούδι ας πούμε δεν ανθίζει στην Αγγλία το Φεβρουάριο, αλλά αυτοί το εμφανίσανε. Πότε είναι αυτή η φωτογραφία, πριν από 6 χρόνια τη βγάλαμε τώρα, και γενικώς τους πετάμε έτσι στη μάπα, έτσι τους λέμε τι λες. Εντάξει, να μην πούμε τώρα χειρότερα πράγματα, κρίμα, γιατί υποτίθεται ότι είναι δύο άρρωστοι άνθρωποι, ο Κάρολος που επιβεβαιωθήκαμε γι' αυτό και την Kate. Στην Kate σας έχω πει ότι μου προκαλεί μεγάλη εντύπωση και μπορείτε να τις δείτε τις εκπομπές, εγώ δεν κατεβάζω εκπομπές. Εγώ όταν τελειώνει η εκπομπή δεν τη λέω ότι την κατεβάζω και θα την ανεβάσω σε άλλα κανάλια, έτσι, την έχω ανεβασμένη. Που λέω ότι εκτίμησή μου είναι ότι είναι σε βαρύτατη κατάσταση. Προφανώς, ξέρετε, έχω δει καρκινοπαθή, είναι σε βαρύτατη κατάσταση και πολύ πιθανόν μπορεί να μην είναι εν ζωή. Τώρα, προφανώς με 80.000 ανθρώπους στο ΕΠΡΑ μέσα, ένας στους χίλιους τρέφει αισθήματα μίσους προς εμένα. Είναι κατανοητό, το καταλαβαίνω. Να πω και ένας στους 100. Άρα έχω 800 εδώ πέρα μέσα, οι οποίοι το κοιτάνε και λένε πω ψόφαρε Κασταμονίτη και τέτοια πράγματα. Βρίσκουν ευκαιρία τώρα, επειδή σας δείξαν μια φωτογραφία από την Kate, αλλά αυτό το μπιπ το χεράκι το είδατε. Εγώ δεν χρειάζεται να σας δείξω, βάλτε φωτογραφίες fake Kate, έτσι.
όπου το χεράκι της πριγκίπισσας φτάνει εδώ, ενώ το χεράκι της αυτής που μας εμφανίσανε φτάνει κάπου εδώ. Γιατί στο Photoshop δεν προσέξανε τις αλλοιώσεις του περιφερειακού χώρου. Έτσι έχουμε την Kim Kardashian που τα οπίστια της είχαν λυγίσει μια κολόνα στο κτίριο. Είχαμε την Jennifer Lopez που έπρεπε να έχει χέρι 2,5 μέτρα σε μια διαφήμιση που έπιανε κάποιο παιδάκι. Και αυτά υπάρχουν πάρα πολλά, όπως τη διαφημίζει στη Γερμανία που εμφανίζεται η τύπισσα να κάνει έτσι τα δύο της χέρια και παράλληλα υπάρχει και ένα τρίτο χέρι που αγκαλιάζει τον σύντροφό της και το καθεξής. Λοιπόν, οι τύποι αυτοί στο BBC που έχουν δείξει ότι είναι άσχετοι λιγάκι με τα φωτοκόπια, φωτοσόπια, φωτολάμπια και τέτοια πράγματα, προφανώς έχουν χρησιμοποιήσει μια κοπέλα, σωσία, η οποία μοιάζει πάρα πολύ στην Kate. Είναι αυτή την ίδια που την είχαμε δει μέσα στην περίφημη Bentley, τη μαύρη την Bentley να πηγαίνει και τη δείχνανε ότι είναι παπφουσκωμένη, αλλά όταν βγήκε ο Σκορδοπούτσογλου που μένει στην οδό Σαρακαβλάκη 11 και έβγαζε τις φωτογραφίες, η κοπέλα ήταν slim, έτσι. Άρα τελικά τι είναι. Όταν μπαίνει μέσα στην Bentley έχει παραμορφωτικούς φακούς μπροστά το αυτοκίνητο και τη δείχνει 85 κιλά. Και όταν βγαίνει, ξέρω εγώ, που είναι ο τελεμπεχανάς δίπλα που δεν σηκώνει τις πατάτες τα λοιπά, είναι 65 κιλά. Και τώρα που βγήκε στο Lighting Colors, μάθαμε και όλες τις γιορτές της Αγγλίας, ανακαλύπτουμε, κυρίες και κύριοι, ότι αυτό που μας έχουν δείξει είναι μια σωσίας. Τώρα λένε σκέφτονται σκέψεις, δηλαδή δεν σκέφτεται η ίδια που έχει καρκίνο σύμφωνα με δήλωσή της, αλλά σκέφτεται το παλάτι να εμφανιστεί ξανά η Kate. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι δεν μας ενδιαφέρει καθόλου. Η αλήθεια είναι, κυρίες και κύριοι, ότι όλη η δυναστεία αυτή τη στιγμή της Αγγλίας έχει σοβαρά προβλήματα. Στη της άλλης έγινε και ένα περίεργο ατύχημα και θα σας εξηγήσω γιατί λέω περίεργο ατύχημα, διότι έπεσε από το άλογό της η πριγκίπισσα Άννα, η μητέρα της Ζάιρας, έτσι, η οποία έπεσε στο έδαφος και την πάτησε το άλογό της και έπαθε διάσηση. Λοιπόν, η Άννα είναι κοντά στα 70, πόσο είναι. Το άλογό της, επειδή είναι δεινή αμαζόνα, έτσι, το άλογό της είναι το αγαπημένο της και έχουν σχέση σαν μητέρα με παιδί. Δεν υπάρχει περίπτωση, ακόμα και να το τραβήξεις καμτσίκι του αλόγου το οποίο το έχεις εσύ ως αναβάτης, να σε ρίξει κάτω από την πλάτη του και να σε πατήσει. Αυτά τα έχω μάθει όταν πήγαινα στη Νέα Σμύρνη σε ένα συγκεκριμένο πρακτορείο και ερχόταν μέσα ο Δημητσάνης, ο κορυφαίος τζόκερ της Ελλάδας και μας τα έλεγε αυτά, ότι δεν υπάρχει άλογο το οποίο να υποτροπιάζει. Εκτός εάν στο άλογο πρωτού ξεκινήσει την κούρσα, του περάσουν έτσι κάτω από τη μύτη αμμονία. Το ζιφ δηλαδή. Και το καταλαβαίνω γιατί το μοναδικό πράγμα που δεν αντέχω έτσι από μυρωδιές είναι το ζιφ, η αμμονία. Οπότε εάν έχει ρινοραγήσει, όπως λέγονται οι όροι στον υπισμό, πώς θα το πούμε έτσι, στην υπασία, τότε το άλογο είναι για φεύγα και εσύ της άλλης, αν έχει χτυπήσει και τον αναβάτη και τον έχει πατήσει, πολλές φορές τα σκοτώνουν. Οπότε μας λένε ξαφνικά ότι το άλογο το οποίο ήταν μαζί 10 χρόνια και είναι ένα γερό άλογο, το οποίο η πριγκίπισσα Άννα είναι νομίζω υποστράτηγος στα στρατεύματα της Αγγλίας και μάλιστα στον τομέα του ιππικού, είναι δεινή καβαλάρισα. Μας λένε ξαφνικά ότι υποτροπίασε, έπεσε κάτω, την πάτησε στο κεφάλι, δηλαδή πάτησε ένα άλογο 500 κιλά, μια τύπισσα που είναι με το ζόρι 60 κιλά και μόνο έπαθε διάσηση και σε λίγο καιρό θα επανέλθει. Έτσι το συμβούλιο των τεσσάρων που είναι ο Κάρολος, η Άννα, ο Βίλιαμ και έπρεπε να είναι η Κέιτ, αλλά βάλαν προσωρινά τον Άντριου, έχουμε τον Βίλιαμ που μπορεί να πάει να δει το Ολυμπιακό σας στο Βίλα, αλλά δεν μπορεί να ασκήσει τα δικαιώματά του σαν διάδοχος του θρόνου. Έχουμε τον Κάρολο ο οποίος έχει πάθει καρκίνο και πηγαίνει, έρχεται και είναι terrible. Και έχουμε και την Άννα που ξαφνικά έφυγε γιατί τη χτύπησε το άλογο τα λοιπά. Και λένε τώρα ότι μπορεί να βάλει στο συμβούλιο των τεσσάρων την Ζάιρα, την κόρη της, προσωρινά και παραμένει
ο Άντριου με το σκάνδαλο Επστάιν και το καθεξής. Άρα, ένας που τον πετάξαν έξω παραμένει, ο Άντριου, έρχεται η Ζάιρα στη θέση της Άννας, πάλι επιβεβαίωσε της αναπέρας ατραπού, ο Κάρλος μπαινοβγαίνει και ο Γουίλιαμ θα δούμε τώρα τι θα γίνει με τη γυναίκα μου, η οποία εμφανίστηκε, αλλά με δαχτυλάκι πιο μικρό, παραμορφωμένη, άρα είναι άλλη γυναίκα. Τώρα, αυτά που δεν σχολίασες και είσαι κοκό, Καστομονίτη και τέτοια πράγματα, να ορίστε σας δίνω την εξήγηση. Από εκεί και πέρα, να σας πω κάτι. Εάν δεν γίνουν τεστ DNA που δεν πρόκειται να γίνουν ποτέ, εγώ δεν θα πιστέψω ποτέ ότι είναι η Κέιτ εν ζωή, γιατί ξέρω πολύ καλά ότι αυτό που έχει πάρει, επειδή είχα πληροφορίες, αυτές δεν τις αμφισβητήσατε ποτέ. Έτσι. Δηλαδή, το φίλο μου που είναι μέσα στο νοσοκομείο και ξέρουμε τι γίνεται, δεν το αμφισβητήσατε ποτέ. Το ότι κάνει χημειοθεραπείες και η Κέιτ δεν το αμφισβητήσατε ποτέ. Άρα, κάνει χημειοθεραπείες, αλλά παράλληλα μπορεί να κουβαλάει πατάτες και ντομάτες. Προσέξτε, έφυγαν από το κάστρο για να πάνε να πάρουν πατάτες και ντομάτες. Για να εμφανιστεί ο Σκορδοπούτσογλου από την οδό Σαρακαβλάκη 11 να το βγάλει φωτογραφία. Και η τύπησα αυτή είναι διαφορετική από τη χοντρή. Sorry για τον body shame, αλλά έτσι το γράψανε και στα. Μην νομίζετε ότι είναι δικές μου μόνο ειδήσεις, είναι και στην Αγγλία. Από την εύσομη, να το πούμε έτσι. Kate, η οποία ήταν αντιστοιχή σε 85 κιλά, από 65-85-20 κιλά πάνω με μια επέμβαση είναι εντυπωσιακό, έτσι. Αλλά είναι άλλη στο παγκάκι που είναι πάλι 65, αλλά είναι με μικρότερο χεράκι στο Lighting Colors. Και θα αποφασίσουν οι image makers του παλατιού αν ένας ετοιμοθάνατος ή έστω καρκινοπαθής σε τελικά στάδια θα μπορέσει να ξαναεμφανιστεί πάλι για να μην χάσει η Αγγλία το, πώς το λένε, τη Βενετιά το βελόνι, όπως λέμε τα λοιπά. Λοιπόν, ή, για να το πούμε πολύ απλά, για να αποδομήσουν τον Καστομονίτη. Δηλαδή τέτοιες φάσεις, αυτό πιστεύετε. Παιδιά, τότε κακώς είσαστε εδώ πέρα. Έτσι. Υπάρχουν αλλού κανάλια που λένε ψέματα. Εδώ δεν λέμε καθόλου ψέματα. Λοιπόν, τελειώσαμε αυτό το θέμα. Πάμε τώρα, θα αφήσω τον Biden με τον Trump στο τέλος. Πάμε τώρα στο κομμάτι με τα Τέμπη. Το κομμάτι με τα Τέμπη με έχει στενοχωρήσει πάρα πολύ. Όχι, δεν θα πω πράγματα τα οποία είναι για να πάρω κλικ ή να μου κάνετε like. Αλλά, ρε παιδιά, αισθάνομαι ότι κάποιοι τα έχουν πιάσει. Και εννοώ για συγγενείς πεθαμένων. Έχει λειτουργήσει η λογική του «Και τώρα τι θέλεις, έφυγε ο άνθρωπός σου, πάρε αυτά και σκάσε». Το Μάρτιο, τότε που έγινε το ατύχημα, σας τα είχα πει όλα. Και σας είπα ότι λείπανε και κάποια πράγματα από την εμπορική αμαξοστοιχεία. Επειδή θα επικεντρωθώ στην εμπορική αμαξοστοιχεία, δεν λέω τίποτα άλλο για όλα τα άλλα. Πώς το έγραψε ένας σε ένα σχόλιο, λέει ο Τελεπών, ο αδερφός δηλαδή, από τον Πόντον, το έχει κάνει τον Ξυλόλιον Κρυπτόλιον. Ναι. Προσέξτε, αυτά που σας λέω τώρα μπορεί Δευτέρα να τα ακούσετε στα ραδιόφωνα της Θεσσαλονίκης, έτσι. Λοιπόν, λέγαμε για την εμπορική αμαξοστοιχεία. Έχω κάνει 20 εκπομπές για αυτά τα πράγματα και σας έχω πει εμπορική αμαξοστοιχεία μπορεί να έχει και 40 βαγόνια. Ή να μην είχε και κανένα βαγόνι. Ή να μην υπήρχε καν εμπορική αμαξοστοιχεία, να αφήσα μόνο το βαγόνι το αρχικό. Είχαν βγει τότε στην Earth News και είχαν βγάλει τα κατάσκατά μου και εγώ την φορτωτική από την εμπορική αμαξοστοιχεία, στην οποία συνεχίζουν και ισχυρίζονται ότι είχε κενά δοχεία μπύρας 120 τόνους λαμαρίνα, την οποία τη λαμαρίνα την είπαν μετά. Στο αρχικό φορτωτικής λέει ότι έχει 120 τόνους ακτινίδια. Αυτά. Λοιπόν, προσέξτε, δεν λέει τίποτα άλλο για τη λέξη τρόφιμα. Θερμή παράκληση, θα παρακολουθείτε την ελληνική γλώσσα. Η λέξη τρόφιμα σημαίνει ότι μπορεί το πρώτο κοντέινερ να έχει και 38 τόνους λουκάνικα, Φραγκφούρτης. Αυτά τα μεγάλα, ωραία τα λοιπά. Λοιπόν, ή να έχει 11 τόνους λουκάνικο χωριάτικο. Ή να έχει 4 τόνους τουρσί, 2 τόνους ρώσικη σαλάτα. Αυτά λέγονται τρόφιμα. Δεν υπάρχει πουθενά στη φορτωτική
Ο κύριος Εισαγγελέας μπορεί να το πει, η κυρία Καριστιανού που έχει 1.385.000 υπογραφές μπορεί να το πει και ούτω καθεξής. Δεν υπάρχει πουθενά η ένδειξη τρόφιμα στη φορτωτική της εμπορικής αμαξοστοιχίας. Λοιπόν, ανακαλύπτουμε ότι σε αυτό το σατανικό κουλούρι, δηλαδή το μέρος όπου φυλάσσονται όλα τα που έχουν γίνει σε σχέση με το δυστύχημα, ανακαλύφθηκε ένα χρόνο, Μάρτιος, Απρίλιος, Μάιος, Ιούνιος, ένα χρόνο και 4 μήνες, 16 μήνες μετά, ένα κοντέινερ της εμπορικής αμαξοστοιχίας. Κάνω λάθος? Όχι. Λοιπόν, ακούστε τώρα. Αυτό ο εισαγγελέας 16 μήνες μετά, δηλαδή αν ήμουν φυλακισμένος οποιοδήποτε μέσα στη φυλακή, σε 2 μήνες βγαίνεις και εκτός και έχουμε βάλει μέσα κάποιον, αυτόν που πήγε με την Ιερόδουλο, έφαγε σουβλάκια, δεν ήξερε το... Δηλαδή, λέω όλες, σε μία πρόταση, όλες τις εκφάνσεις αυτής της ιστορίας, ζήτησε από εμπειρογνώμονες, α, είχε και μπύρα μέσα, πέρα από τα κενά δοχεία μπύρας, είχε και μπύρα μέσα, ζήτησε από τον εμπειρογνώμονα, από τους εμπειρογνώμονες, να έρθει σε συγκεκριμένο χώρο και να ελέγξουν το κοντέινερ της εμπορικής αμαξοστοιχίας. Ένα κοντέινερ, ένα. Είναι προφανές ότι όλοι όσοι ασχολούνται κάνουν προφανώς εκπομπή για το κοντέινερ που βρέθηκε στα Τέμπη και που ο εισαγγελέας το κοίταξε μετά από 16 μήνες και καθένας έπιασε το δικό του και είπε «Α, από εδώ, από εκεί, κονσπίραση, κρύψαν, κάναν, ράνανε, ανήκει σε μια εταιρεία τροφίμων το συγκεκριμένο κοντέινερ και μετά το πέρας του ελέγχου, αφού ήταν στο αποθηκευτικό χώρο, στο κουλούρι, μετά από 16 μήνες, αναζήτησε και πήρε η εταιρεία πίσω το κοντέινερ». Περίεργα μου τα λέτε, παιδιά. Ένα κοντέινερ τώρα μεγάλο κοστίζει αρκετά λεφτά. Δηλαδή το αφήσαν έτσι. Σου λέει, παιδιά, κοιτάξτε το τι είναι, να το πάρω πίσω. Και θα περιμέναμε να βγει ο εισαγγελέας και να πει κάποια πράγματα ή ένας εμπειρογνώμονας μπύρες. Έτσι. Λοιπόν, συνυπικουρώ σε αυτό το πράγμα, έτσι, επιπροσθέτω θα το πούμε έτσι. Είδατε κανένας από εσάς σε όλα τα βίντεο που δείξανε από τα Τέμπη ένα, όχι ένα κιλό, ένα ακτινίδιο? Κάμερα προς εμένα, 20 λεπτό και 45 δευτερόλεπτο της εκπομπής. Θέλω, όπως σας έχω πει, μου έστειλε και ένα email, μου είπε ναι, υπάρχει όντως, αλλά δεν μπορούμε για τον κορονοϊό φωτογραφία. Δεν υπάρχει φωτογραφία για τον κορονοϊό. Μη μου ζαλίζετε τα αμέσια, τελείωσε. Ξέρω τι σας λέω. Δεν βάζω στοιχήματα έτσι στην πλάκα. Λοιπόν, θέλω να μου στείλετε αν υπάρχει. Εδώ είσαστε τόσες χιλιάδες, φτάνουμε 5.000. Λοιπόν, θα μπείτε μέσα, θα ψάξετε και θα μου βρείτε και θα μου στείλετε στο kastamonides@gmail.com μία φωτογραφία από εκεί τη Λασπουργιά, πρωτού ο φίλος αυτός τα καλύψει όλα, τα τσιμεντωμένα, έτσι. Και για τα τσιμεντωμένα θα πέσεις, Μητσοτάκη. Και για το ότι το πρώτο ζευγάρι που το συνεχάρεις επειδή οι ομοφιλόφιλοι που παντρεύτηκαν, χθες κατέθεσε αίτηση τεκνοθεσίας. Που λέγατε ότι όχι, μόνο γάμο, δεν θα κάνουμε τεκνοθεσία. Θα δείτε σε λίγο τι έχει να γίνει. Γι' αυτά θα πέσεις. Και ρωτάω και λέω το εξής. Είσαστε 5.000 άτομα. Περιμένω 5.000 φωτογραφίες, τουλάχιστον να μου ρίξετε το Gmail, τα λοιπά, μην έχω άλλο χώρο να αναγκαστώ να πληρώσω τα λοιπά, από τις περίφημες φωτογραφίες στην ευρύτερη περιοχή των Τεμπών με τους 120 τόνους ακτινίδια που γράφεται και περιγράφεται κανονικότατα στη φορτωτική της εμπορικής αμαξοστοιχίας που κανένας δεν την έχει δει σε βίντεο κτλ. Φανταστείτε ότι η κυρία Καριστιανού που έχει 1.385.000 υπογραφές, που δεν ακολουθεί ο κόσμος, που κάποιοι λέγανε κατέβα για πρωθυπουργός και τέτοια πράγματα. Γύρισε και είπε, σας παρακαλούμε πολύ, αν έχετε βιντεοιακό υλικό από την αμαξοστοιχία. Και πήρε the third, the longer. Δεν έχει κανένα βίντεο. Κανένας. Έτσι δεν υπάρχει και αυτήν ίδια και αυτά. Η ελληνική γλώσσα ορίζει ότι εφόσον είσαι ένας εμπειρογνώμονας, έχεις πει δηλαδή 4 μάμος,
δύο κουρτάκι, ξέρω εγώ, αυτά είναι και κρασί μαζί, και είσαι ένας εμπειρογνώμονας. Πίνει πολλές μπύρες και μετά λέει τα πράγματα. Και δεν είναι χλεβαστικό προς τους εμπειρογνώμονες αυτούς, αλλά είναι το θέμα και ποιο είναι το στάτους. Ότι δεν γνωρίζουν καλά την ελληνική γλώσσα. Και λένε ότι ευρέθησαν τρόφιμα. Εφόσον είσαι εμπειρογνώμονας, τα λες μέχρι τελευταίας αηδίας. Τι τρόφιμα βρέθηκαν, βρε παιδιά, που είπαν ότι 120 τόνοι ακτινίδια χύθηκαν στα Τέμπη και δεν υπάρχει μία φωτογραφία. Καταλαβαίνετε ότι μας δουλεύουν ψηλό γαζί. Και προκύπτει μία ανακοίνωση, η οποία ανακοίνωση αυτή με θλίβει ιδιαιτέρως. Καταλαβαίνω τον πόνο του κυρίου, ο οποίος έχασε τις δύο δίδυμες κόρες του. Ο οποίος βγήκε και ουσιαστικά μας μάλωσε. Θα μπορούσα να πω κάποια πράγματα, αλλά καταλαβαίνω τον πόνο του ανθρώπου. Έχασε δύο κορίτσια. Τελείωσε, δεν το συζητάμε καθόλου. Γιατί επιτίθεσε στον άνθρωπο που είναι ο κομιστής της είδησης και βάζει και τον εαυτό μου μέσα και δεν επιτίθεσε στο κράτος που σε δουλεύει ψηλό γαζί 16 μήνες και ανακαλύπτει αυτά που έλεγε ο Κασταμονίτης από την 1η και από τις 2 Μαρτίου, ότι τα, η αμαξοστοιχεία εμπορική μπορεί να λύθηκαν σε κάποιο σημείο βαγόνια γιατί μετέφεραν λαθρεμπόριο και οτιδήποτε άλλο. Και λες για να μην σηκώνονται μύθοι. Πολύ τα Χελένη Χόαξ δεν υποστηρίζεις. Πολύ... Όχι, είχα κάποια σκόνη στα χέρια. Έτσι. Επίθεση προς εμάς. Δεν το καταλαβαίνω αυτό καθόλου. Και τελικά έχετε σωματείο ή είσαστε όποιος θέλει μιλά. Δεν σας είπα ότι δεν μπορείτε να μιλήσετε. Εφόσον πρόεδρος από το ίδιο του σωματείου είναι η κυρία Καριστιανού, που από ό,τι μου είπε κάποιος, μόνο 7 άτομα από τους νεκρούς, δηλαδή οι συγγενείς, έχουν πάει σε αυτό το σωματείο. Άρα έχουμε κάθε νεκρό και μία οργάνωση. Ο δικηγόρος, το δελτίο τύπου, τώρα είναι της μόδος τα δελτία τύπου. Γιατί επιτίθεστε? Ο εισαγγελέας θα πρέπει να παραιτηθεί 16 μήνες στο κοντέινερ, τι περίμενε εκεί πέρα μέσα? Η πρόεδρος του Αρείου Πάγου που δέχτηκε την εμπριστική τη Βόβα δεν είχε ζητήσει αμέσως να γίνουν διερευνήσεις? 1,5 χρόνο τώρα γιατί δεν γίνονται διερευνήσεις? Η εμπορική αμαξοστοιχεία, πόσα τελικά βαγόνια? Τις λαμαρίνες τις ανακαλύψαμε εμείς, γιατί δεν μπορούσαν να τις κρύψουν 120 τόνους. Τους 120 τόνους ακτινίδια, πού υπάρχει φωτογραφία? Πού υπάρχει φωτογραφία, ρε παιδιά? Πουθενά. Και λέει βρέθησαν τρόφιμα. Μα στο καταστατικό και στη φορτωτική δεν υπάρχει άλλο τρόφιμο. Όπως δεν υπάρχει και το ξυλόλιο. Αλλά τελικά αποδεικνύεται ότι ξυλόλιο υπήρχε. Και μάλιστα έχουν βρει και τα κοντέινερ. Δηλαδή, είπε ο Κασταμονίτης στην αρχή του Μαρτίου την είδηση, και τώρα μας έχουν βρει και τα κοντέινερ που ήταν το ξυλόλιο, αλλά ο Κασταμονίτης είναι μπαρούφας. Και εγώ λέω το εξής: άλλο τρόφιμα, άλλο ακτινίδια. Άλλο βλάκας, άλλο ηλίθιος. Και μας επιτίθεται ο συγγενής. Ο συγγενής, κάτσε λίγο να το κάνω κι εγώ. Έτσι. Ο συγγενής. Ο πατέρας δηλαδή των κοριτσιών που χάθηκαν και μας λέει μην κάνετε τρελές εικασίες, ό,τι θέλουμε θα κάνουμε, με συγχωρείς, αλλά εδώ και πέρα είναι ό,τι θέλουμε θα κάνουμε. Ναι μεν χάθηκαν άνθρωποι, αλλά υπάρχει και το δημόσιο συμφέρον. Το ξέρετε ότι οι γραμμές που φτιάξανε τώρα η ΡΑΕ δεν τις δέχτηκε? Το ξέρετε ότι δεν είναι σωστές οι γραμμές αυτές? Και ούτε για το σιδηρόδρομο, και πάνε να τις ξαναφτιάξουν πάλι. Έτσι, η ρυθμιστική αρχή και όλα αυτά, ό,τι έχουν μπει από κάτω. Ποιος θα μου απογορεύσει εμένα να κάνω τα ερωτήματα? Δηλαδή, τι, θα βγει ένας εισαγγελέας και θα πει απογορεύεται Κασταμονίτη να πει για το κοντέινερ? Ο εμπειρογνώμονας γράφει τρόφιμα μέσα. Τρόφιμα, γενικώς. Μπιτζάμες. Παίρνεις από μια ντουλάπα 40 φορέματα, επειδή το τελευταίο είναι μπιτζάμα, έχω λέει 40 μπιτζάμες. Και μας απαγορεύουν ποιοι, ρε παιδιά? Δηλαδή το δημόσιο συμφέρον, η τήρηση του συντάγματος λέει, επαφέται στον πατριωτισμό των Ελλήνων. Σαν τα φύγει από εδώ πέρα μας. Θα μου πεις εσύ, γιατί θα ρωτήσω εγώ πού είναι το κοντέινερ, το ξυλόλιο πού είναι? Καταλάβαινετε ότι είναι διάχυτη η άποψη, όχι για τον κύριο αυτόν, ότι έχουν πάρει λεφτά. Πού βρήκατε 700.000 το κάθε στέλεχος του ΟΣΕ και βγήκε? Πολύ ασχολήθηκα. Όχι με το δυστύχημα, με τις συμπεριφορές κάποιων που λένε ότι είναι συγγενείς, όχι για εσάς κύριε, που λένε ότι είναι συγγενείς.
Και θα μου πείτε εσείς και να μην βγάζουμε συνωμοσίες. Βρες το διάλογο εδώ πέρα μέσα. Μας έχετε πρίξει να με τα όμπελα με τις συνωμοσίες. Πρώτα με το γουρλωμάτι που μας λέει ψευκασμένους και τώρα με τα άλλα. Ή τα Χελένη Χόαξ λέει ο καταδήλωση ερευνητής UFO και βγαίνει το Harvard και λέει υπάρχουν εξωγήινοι. Τώρα να με γιατί δεν παίρνουμε τσιμπουκο αρθρίτιδα το χάπι. Λοιπόν, για μένα πάλι και αυτό είναι μια συγκάλυψη. Αν έπρεπε να έρθει ένας. Γιατί μου λέτε ότι θα έρθει λέει για τα Τέμπη, λέει, θα έρθει ο εισαγγελέας λέει της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ποιες παπαριές τώρα σας λένε αυτά τα πράγματα. Θα εγκαλέσει την Ελλάδα η Ευρωπαϊκή Ένωση για ένα θέμα και θα έρθει να δικάσει άλλο δικαστή εδώ πέρα μέσα. Μόνοι μας στο αεροδρόμιο πρέπει να το διώξουμε πίσω. Δηλαδή δεν έχουμε ανεξαρτησία σαν Ελλάδα. Μπορούμε και μόνοι μας. Και μας λέτε τώρα όλα αυτά τα πράγματα. Μας λέτε ψεκασμένους συνωμοσιολόγους. Ρε που είναι τα άτομα ρε. Ρε που είναι η Ριέτα. Η μάνα της Ριέτας δεν έχει βγει. Τον άλλον έστειλε DNA από τη Γερμανία και τον καταλάβανε 3 μήνες μετά. Αλλά τον μετράγανε από την αρχή. Τα 44, τα 42 ασθενοφόρα. Πολύ ασχολήθηκα. Μην ξαναπείτε τίποτα για συνωμοσία. Για να τα βγάλω όλα. Και ξέρω και για λεφτά. Όχι για εσάς, για άλλους, για λεφτά. Και ξέρω για ποιο λόγο δεν είναι όλοι οι συγγενείς στο σύλλογο της κυρίας Καριστιανού. Που κάνει αξιέπαινο έργο. Εντάξει, λοιπόν, απλούστατα, ρε παιδιά, αν είσαι, άποψή μου έτσι, αν είσαι χαροκαμένος για κάτι, κάνεις focus αυτό. Δεν θα κάνεις δήλωση και για την Παλαιστίνη και για την Ουκρανία και αυτά. Εντάξει, άποψή μου. Μετά από 16 μήνες ψάξατε κοντέινερ, αν ερχόταν πραγματικά ένα εισαγγελέα από την Ευρώπη, θα έπρεπε τους εισαγγελείς που ασχολήθηκαν με αυτή την υπόθεση να τους ρίξει από 20 χρόνια φυλάκιση. Έτσι, πάρε 20 χρόνια. Γιατί μπορούμε. Γιατί πνίξατε ένα δυστύχημα που έχουν σκοτωθεί κατά δήλωσή σας 57 άτομα. Εγώ λέω ότι είναι από 57 και πάνω. Γιατί λείπει και η Ριέτα. Λοιπόν, και περιμένω έναν εισαγγελέα μετά από 2 χρόνια να πει. Βγάλτε και όλο αυτό το μπαζωμένο πράγμα να δούμε τι είναι από κάτω. Και όταν θα αρχίσουμε να ανακαλύπτουμε κόκαλα και DNA και τέτοια πράγματα, τότε θα σας πω εγώ τι έχει να γίνει. Τότε η εκπομπή θα είναι με 18+, έτσι. Θα τη βλέπετε με γονική συνένεση. Θα είστε, ξέρω, 75 χρόνων και θα φαίνετε τη μάνα 95, λέει ναι, συνενώ να το δεις. Έτσι. Αυτό σας λέω μόνο. Λοιπόν, το τελειώνω και αυτό το κομμάτι. Α και η Κέντη ζωντανή, α και το κοντέινερ λέει έχει μέσα τρόφιμα. Τρόφιμα! Τι έχει ρε μεγάλη, λακέρδα έχει. Πάμε τώρα στο κομμάτι το τρίτο, το οποίο είναι και πιο σημαντικό και αυτό θα μας φέρει στο τέλος της εκπομπής. Έχουμε ακόμα κάνα 20 λεπτά, 7 τα λοιπά, εντάξει. Λοιπόν, έγινε ένα debate μεταξύ του Biden και του Trump. Εγώ θέλω λίγο να ξεκινήσω τα πράγματα κάπως διαφορετικά. Ο Trump είναι ένας άνθρωπος ο οποίος ακόμα δεν ξέρουμε αν στο τέλος θα καταδικαστεί. Θα μπορούσα να το... Είναι πολύ άτοπη η σύνδεση. Θα μπορούσα να τον κάνω λίγο σαν τον... πώς το λένε... τον Ηλία τον Κασιδιάρη. Ο Κασιδιάρης είναι μες στη φυλακή, εκτείει την ποινή που έχει φάει, αλλά σε 5-6 χρόνια μπορεί το εφετείο να πει ότι είχαμε λάθος που βάλαμε μέσα τον κύριο Κασιδιάρη. Αλλά ο Ηλίας να μην μπορεί να κατέβει ούτως άλλως από τώρα για τα επόμενα 3 χρόνια έχει στέρηση πολιτικών δικαιωμάτων. Έτσι. Ο Biden αποδεδειγμένα έχει πάει με μια πορνοστάρ. Πρώην πορνοστάρ, πορνοστάρ. Δεν μας ενδιαφέρει και καθόλου. Καλά κάνει. Εδώ ο άλλος ο Μπούγκα Μπούγκα να με τις έφερνε τη μία πίσω από την άλλη. Ο Τραμπ λοιπόν έχει φάει πρόστιμα για τις επιχειρήσεις του δισεκατομμυρίων. Ο Τραμπ έχουν βρει χιλιάδες έγγραφα από όταν ήταν πρόεδρος των ΗΠΑ της Αμερικής μέσα στα σπίτια του εκεί που έχει και το γκολφ και μάλιστα κάποια από τα χαρτιά αυτά τα βρήκανε για να μην νομίζετε ότι σας λέω ψέματα σε προστατευτική nylon θήκη που κλείνει αεροστεγός ήταν μέσα τα έγγραφα και τα είχαν βάλει μέσα στο καζανάκι του ΒΣΕ των επισκεπτών που έχει 4-5 τα λοιπά στο αγρόκτημά του που παίζει τον γκολφ. Άρα επί τούτου, δηλαδή φανταστείτε τώρα καθόταν ο άλλος που είχε φάει αγκιναροκούκια να κάνει την ανάγκη του, πάταγε το καζανάκι 4 φορές γιατί δεν φεύγαν τα νερά επειδή είχε πάρει όγκο και μέσα εκεί υπήρχαν η λίστα των κατασκόπων που είναι στη Ρωσία από τις ΗΠΑ. Λέω ένα παράδειγμα, ξέρω εγώ πού είναι τα μυστικά πυρηνικά
των ΗΠΑ της Αμερικής και ήταν μέσα στην τουαλέτα. Άρα επί τούτου έγινε, δηλαδή δεν πήγε η Σαν Χωσέ Χαρτούνα, ξέρω εγώ, από την Γουατεμάλα, η καθαρίστρια και βρήκε τα χαρτιά του, λέει κύριε Τράμπ, να τα κρύψα κάπου και άνοιξε το καζανάκι και τα έβαλε εκεί πέρα μέσα. Λοιπόν, όλα αυτά που έχει φάει ο Τραμπ, εγώ να συνυπολογίσω και να πω ότι μπορεί να είναι και προσπάθειες να τον πετάξουν έξω. Έτσι. Λοιπόν, τώρα, να τον πετάξουν έξω, ο άνθρωπος όπως έχει φάει διοικητικά πρόστιμα, έχει φάει, ξέρω εγώ, ποινή για την πορνοστάρ και οτιδήποτε άλλο, και διώκεται ακόμα και για την προσπάθεια αυτό που είχε γίνει με την εταιρεία Αναλύτικα, που προσπαθούσαν να κάνουν τροποποίηση των ψηφοδελτίων. Εν τω μεταξύ την είδαμε και την επιστολική ψήφο εδώ πέρα μέσα, τι ωραία, τι καλά. Αφού έγινε αυτό το πραγματάκι, ο Τραμπ τώρα έχει πάρει το τυπωθήτο από το ανώτατο δικαστήριο των ΗΠΑ της Αμερικής ότι δύναται να κατέβει ως υποψήφιος στις εκλογές για την Προεδρία των ΗΠΑ της Αμερικής που θα γίνουν τον Νοέμβριο του 2024, με αποτέλεσμα θα δούμε τώρα στις δίκες. Δηλαδή, εάν γίνει η έφεση το 2026 που ο Τραμπ θα είναι 80 χρονών και πούνε ότι πράγματι ναι αυτά και φάει 11 χρόνια, θα είναι πρόεδρος των ΗΠΑ της Αμερικής με 11 χρόνια φυλάκης. Δεν έχει ξαναγίνει ποτέ αυτό το πράγμα. Έτσι. Λοιπόν, τώρα, όλα αυτά συνιστούν έναν άνθρωπο, ο οποίος ο άνθρωπος αυτός είναι επιρρεπής, έχει δισεκατομμύρια, από εδώ από εκεί χρωστάει δισεκατομμύρια, έχει πρόστιμα, θα τα πληρώσετε, θα τα πληρώσετε, οτιδήποτε άλλο. Τώρα, απ' την άλλη πλευρά έχουμε τον Biden. Ο Biden είναι ένας άνθρωπος ο οποίος το καταλαβαίνει τώρα ότι έχει άνοια. Και επειδή μάλιστα υπάρχει, πώς το λένε, και διάγνωση, έχει αστασία. Δηλαδή συνεχόμενα θέλει κάτι να πιάνει. Ή η αστασία πολλές φορές όταν υπάρχει διακοπή κάθεται σε έτσι, παγώνες. Έχει παγώσει 4-5 φορές. Λοιπόν, προσπαθούμε τώρα να τον χαλιναγωγήσουμε. Στη σύνοδο που έγινε στην Ιταλία πήγε να κάτσει σε καρέκλα που δεν υπήρχε και λέγανε όχι, έκανε ασκήσεις για το γόνατο, έπεσε κάτω, χαιρετούσε νεκρούς, γεια σου τι κάνεις. Ήταν μια καρέκλα στο βάθος που έλεγε γεια σου τι κάνεις, τέτοια πράγματα. Ο άνθρωπος αυτός είναι 81 ετών. Λοιπόν, τον προετοιμάσανε τον Biden τόσο πολύ που ο άνθρωπος, ας πούμε, αναπτερώθηκε. Του δώσανε βιταμίνες, του δώσανε ένα τα λοιπά. Όπως είπε ένας χιουμορίστας, στυλ Γρηγόρης Αρναούτογλου της Αμερικής, αυτό παρουσιάζει ένα night show, λέει, εσείς στο Λευκό Οίκο τον προειδοποιήσατε ότι θα δώσει συνέντευξη στο debate μπροστά από την κάμερα και όχι πίσω από την κάμερα σε μία οθόνη η οποία θα είναι χωρισμένη στη μέση και θα βλέπεις τον εαυτό σου και τον αντιπαλό σου. Τον προειδοποιήσατε ή όχι? Προφανώς και δεν το προειδοποιήσαμε. Άρα, οι μεν τραμπικοί έχουν τον Τραμπ ο οποίος φοβούνται μήπως τυχόν φάει καμία φυλάκα ακόμα και δεν ξέρουν τι γίνεται. Οι δε Μπαϊντενικοί έχουν τον Biden, ο οποίος ο Biden είναι με άνοια, δεν καταλαβαίνει και όντως στο προχθεσινό debate πήγε χάλια. Χάλια. Βέβαια, μια στιγμή που ξύπνησε, γιατί είναι παλιά καραβάνα πολιτικού, του είπε ότι η ηθική σου, απευθυνόμενο στον Τραμπ, η ηθική σου λέει είναι σαν την κεραμιδόγατα, επειδή πήγες με την πορνοστάρ και επειδή αύξησες τις δουλειές στους λαθρομετανάστες και όχι στους Αμερικανούς. Και ο Τραμπ είπε ότι εγώ δεν το έκανα αυτό το πράγμα, οπότε εκεί είπε ψέματα, γιατί με απόφαση του δικαστηρίου έχει κάνει σεξ με την. Και δεν το έχει αρνηθεί κανένας ότι έχει γίνει σεξ με την Ντάνιελς, πώς λέγεται αυτή, η οποία μάλιστα λέει και ανατριχιαστικές λεπτομέρειες, οι οποίες προκαλούν αηδία. Τώρα, αυτό που έχει μεγάλη σημασία είναι το γεγονός το κράτημα που γίνεται στους πρόεδρους των ΗΠΑ της Αμερικής. Είδα πρόσφατα μια ταινία στην οποία πρωταγωνιστούσε ο Tom Cruise και είναι πραγματική ιστορία ενός ονόματι Sim Seals ή Brian Sim Seals, ο οποίος ήταν ένας πιλότος, ο οποίος στην περίοδο 1978-85-86 ποτέ ήταν, έκανε πάρα πολλά με τους κόντρας, τους Σαντινίστας, Κολομβία, Εσκομπάρ και οτιδήποτε άλλο. Κάποια στιγμή φωτογράφησε και παγίδευσε τον Πάμπλο Εσκομπάρ και την παρέα του, άλλους δύο, και φάνηκαν οι φωτογραφίες. Τις φωτογραφίες τις έβγαλε στην επιφάνεια ένας παλιός αξιωματικός, ο οποίος ήταν αυτός που έκανε τις βρώμικες δουλειές για τον Ρόναλντ Ρέιγκαν, ο Όλιβερ Νόρθ, έτσι, ή Όλι Νόρθ, ο οποίος είχε νομίζω καταδικαστεί, αλλά το θέμα ήταν ότι στη ζέση του πάνω να υποστηρίξει τον Ρίγκαν έβγαλε φωτογραφίες, φάνηκε και ο πιλωτάκος μας και ο πιλωτάκος μας εκτελέστηκε από δολοφόνους από το καρτέλ του Εσκομπάρ από την Κολομβία.
Προτού γίνουν όλα αυτά τα πράγματα και αφού άρχισε να δουλεύει και με την δίωξη ναρκωτικών των ΗΠΑ της Αμερικής, τον είχαν πιάσει στο ιδιόκτητο αεροδρόμιο του των 8-10 χιλιάδων στρεμμάτων κάπου στην περιοχή Μένα της πολιτείας Άρκανσο, έτσι. Και τον πήγανε το FBI, η πολιτιακή αστυνομία, τον πήγανε στην εισαγγελία. Άνετος αυτός καθήμενος τους λέει να σας δώσω από μία Cadillac στον καθέναν τώρα που θα φύγω. Και αυτοί γελάγανε, σου λέει θα φας ισόβια οτιδήποτε άλλο. Πράγματι χτυπάει ένα τηλέφωνο στην εισαγγελία και παίρνει ο τότε κυβερνήτης του Άρκανσο, ο Bill Clinton. Και απορώ πως βγήκε αυτή η ταινία στον αέρα. Με το που πήρε ο Bill Clinton, μετά από 5 λεπτά, ο Tom Cruise, ο φίλος μας τα λοιπά, βγήκε έξω από το γραφείο της εισαγγελίας χωρίς να πάθει τίποτα. Θέλω να πω το εξής. Όταν παίζονται 3 εκατομμύρια, φανταστείτε ότι λέγεται ότι ο Pablo Escobar έδινε για τα λαστιχάκια, για τα χαρτονομίσματα, 5.000 δολάρια την εβδομάδα. Μπορείτε να το διανοηθείτε πόσα λεφτά είναι. Μάλιστα έχει μείνει στην ιστορία και η περίφημη συνάντηση Παύλα συζήτηση με τον πρόεδρο της Κολομβίας, όπου του είπανε πόσο είναι το χρέος Κολομβίας. 140 δισεκατομμύρια δολάρια είχε πει τότε. Λέει τα πληρώνουμε αύριο το πρωί cash, σου δίνουμε και άλλα 60 να κάνεις ανάπτυξη, αλλά στο Μεντελίν που ήταν η περιοχή του Escobar δεν θα έρθεις καθόλου. Και αρνήθηκε ο άλλος και μπήκαν οι ΗΠΑ. Οπότε θέλω να πω ότι η ταινία πετάει μια βρώμα ότι ο Bill Clinton έχει πάρει λεφτά από τον Escobar και από όλα αυτά και έτσι άφησε τον ναρκοπολιτή έξω. Άρα, αν το αφήνουν αυτό σε ταινία, η ταινία του 17, 7 χρόνια πριν. Μπορείτε να τη βρείτε στο Netflix, έτσι, The American Show, κάπως έτσι πρέπει να λέγεται. Λοιπόν, τώρα, American Man, ο Αμερικάνος δηλαδή. Άρα, κυρίες και κύριοι, φανταστείτε τι γίνεται με αυτούς πίσω. Ποιος είναι ο Τραμπ, ποιος Τραμπ έρχεται στην Κωνσταντινούπολη και έχει τον πύργο τον αερονοξίστη της Κωνσταντινούπολης, έχει από εδώ, έχει από εκεί, μόνο στην Ελλάδα δεν έχει κάνει δουλειές, αλλά έχει δισεκατομμύρια. Αλλά τρώει συνεχόμενα πρόστιμα, δισεκατομμύρια από εδώ από εκεί. Του λέει ο παππούς με την άνοια, διαφορά 3 χρόνια έτσι, ότι χρωστάς δισεκατομμύρια, σου λέει και εσύ δεν ξέρεις τι σου γίνεται. Εμένα αυτό που μου προκαλεί μεγάλη εντύπωση είναι το εξής, ότι αφού το βλέπανε οι άνθρωποι του Biden, δεν τζουλάει, γιατί δεν βρήκανε ένα άνθρωπο, τουλάχιστον να είναι αντιπρόεδρος, ο υποψήφιος αντιπρόεδρος των ΗΠΑ της Αμερικής, και έχουμε αυτή την καμήλα. Καμήλα αυτή την έχετε δει ποτέ? Όχι είναι μια καμήλα, είναι μια καμήλα που χορεύει και τρώει μήλα, που έλεγαν παλιότερα στο Άλτερ. Ούτε η καμήλα του, πώς το λένε, του Καρόλου. Αυτή η αντιπρόεδρος των ΗΠΑ της Αμερικής, όλα αυτά τα χρόνια, την έχετε δει καθόλου? Θυμάστε τι λέγανε τότε, ότι θα βγει ο Biden και θα πεθάνει στους πρώτους 2-3 μήνες και μετά θα αναλάβει η καμήλα. Την έχετε δει καθόλου? Μία φορά εδώ, μία φορά εκεί και μία παραπέρα και μία φορά που της χάλασε το αεροπλάνο που λέγανε ότι ήταν δολιοφθορά, αλλά το κρύψανε. Άρα, λένε τώρα σκέψεις ότι κοίταξε να δεις, χάλια, φύγε, παρετήσου, τα λένε όλα στον Biden. Και αρχίζουν τώρα και σκέφτεται το κόμμα του τι θα κάνει τώρα με αντικαταστάτη. Αφού έχετε την πρόεδρο την Καμήλα, γιατί δεν πάτε την Καμήλα σαν υποψήφια πρόεδρο των ΗΠΑ της Αμερικής και να βρείτε έναν από τους κυβερνήτες που έχετε να μπει ως αντιπρόεδρος. Καταλαβαίνετε ότι η σύνθεση Biden με την Καμήλα απότερο στόχο είχε, και αυτό είναι πολύ σημαντικό, την αποσταθεροποίηση των ΗΠΑ της Αμερικής, αφού προσδοκούσανε ότι θα πεθάνει ο Biden, θα ανέβει η Καμήλα, δεν θα τη δεχτούν και θα πάμε πάλι σε εκλογές να δούμε ποιος θα το λάβει. Συν της άλλης, ναι μεν ο Biden λέει για τον Τραμπ κάποια πράγματα, αλλά ο γιος του Biden είναι καταδικασμένος και μάλιστα με πάρα πολλά μεγάλη ποινή και δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Άρα, προσέξτε να δείτε λίγο τι γίνεται. Ο ένας είναι καταδικασμένος για πορνοστάρ και οτιδήποτε άλλο και με ποινές, ο άλλος ο γιος του είναι αυτό και ο ίδιος δεν ξέρει τι γίνεται. Είναι γεια σου, γεια σου. Αυτοί κυρίες και κύριοι, τώρα αν θέλουμε να το πιστεύουμε, αν θέλουμε να το πιστεύουμε, είναι οι διαχειριστές των ύψιστων κλειδιών για τα πυρηνικά των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Δηλαδή, να σας το πω πολύ απλά, εάν ξαφνικά ο Biden στις επόμενες εκλογές βγει πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, έτσι, και πάθει μια κρίση, οι άνθρωποι που έχουν άνοια καμιά φορά παθαίνουν κάποια κρίση, έτσι, λοιπόν, όχι Αλσχάιμερ, άνοια, και αρχίζει και φωνάζει και ορίεται τα λοιπά και ξαφνικά γυρνάει και λέει φέρτε μου
Πώς έλεγε και ο Κωνσταντίνος τότε το 67, φέρτε μου τον Αρναούτη μου. Έστω ότι υπάρχει ένας Αμερικανός Αρναούτης και του λέει φέρτε μου τον Αρναούτ. Και έρχεται ο Αρναούτ και του λέει θα επιτεθούμε τώρα στη Ρωσία. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ είναι αρχιστράτηγος των ενόπλων δυνάμεων. Τότε θα πρέπει να συγκληθεί το ύψιστο συμβούλιο, θα έρθουν όλοι οι στρατηγοί από εδώ και τα λοιπά και θα του πει θα επιτεθούμε στη Ρωσία. Τι θα κάνουν? Θα του κάνουν κάποια ένεση, θα του πούν θα αρνηθούν στον πρόεδρο των ΗΠΑ? Έτσι. Το ίδιο μπορεί να κάνει και ο Πούτιν. Θέλω να ρίξετε δύο πυρηνικές στη Νέα Υόρκη γιατί ξέρω εγώ δεν μ' αρέσει η πόλη. Αλλά τουλάχιστον ο Πούτιν, ό,τι και αν είναι, δεν είναι 80 χρόνων κτλ. Και φρονώ, επειδή έχω και ανθρώπους που είναι αυτές τις ηλικίες εδώ πέρα μέσα, ότι καταλαβαίνετε ότι οι αντιστάσεις μειώνονται. Έτσι. Και η ενέργεια χάνεται. Ο δε άλλος ο Τραμπ είναι επιρρεπής. Ο άνθρωπος αυτός είχε τη γυναίκα του που ήταν έγκυος και την ώρα που ήταν η γυναίκα του έγκυος πήγε και έκανε σεξ με μια άλλη. Είναι σεξομανής. Είναι άνθρωπος ο οποίος από τότε που το θυμάμαι εγώ στο MMA, αυτά που ήταν με το wrestling, πάντοτε ήταν λάτρης του ωραίου φίλου. Βρε, αυτό δεν είναι κακό, αλλά έχει χυδαίος. Λοιπόν, και αυτός δεν έχει δείξει τέτοιες ενδείξεις, αλλά φανταστείτε να γυρίσει και να πει ότι εγώ θα γυρίσω και θα κάνω μια επίθεση στη Ρωσία γιατί δεν μου αρέσει η Ρωσία. Γιατί η Αμερική πάνω απ' όλα. Καταλαβαίνετε πλέον ότι έχουμε εκλογιστεί. Συνδέστε αυτό το πράγμα και το γεγονός ότι σας είπα χθες ότι σοβαρές χώρες όπως είναι η Νορβηγία μαζεύουν στάρι και ότι φοβούνται τρίτο παγκόσμιο πόλεμο. Γιατί όπως καταλαβαίνετε, αυτοί οι άνθρωποι που θα κυβερνήσουν τα πυρηνικά, όπως ο Biden και όπως ο Τραμπ, είναι ό,τι χειρότερο υπάρχει. Εσείς μπορεί να αγαπάτε ή τον Τραμπ ή τον Biden με αναγεγνωσμένα όλα αυτά που σας είπα, θα τον αφήνατε ή τον έναν ή τον άλλον να διαχειριστεί τα πυρηνικά τα οποία μπορεί να εξαφανίσουν τον πλανήτη σε μία ώρα? Εγώ προσωπικά πάντως όχι. Το Σεπτέμβριο πρόκειται να γίνει ένα debate άλλο μεταξύ πάλι του Biden ή του καινούριου Biden στη θέση αυτή και του Trump. Επειδή είναι τέλος Ιουνίου και μένει Ιούλιος, Αύγουστος, νομίζω είναι στις 10 Σεπτεμβρίου, άρα είναι 62 και 10, 72 και 70, και 72. Το πιάσατε το υπονοούμενο, 72 μέρες. Κάτσε να δούμε αν θα ζουν και οι δύο στις 10 Σεπτεμβρίου. Διότι τα πράγματα μοιάζουν λίγο περίεργα. Και υπάρχουν κάποιοι λεγόμενοι τελετουργικοί θάνατοι ή κομβικοί θάνατοι. Πάντως τα πράγματα δεν είναι καθόλου καλά, διότι η αστάθεια και το δύο τρομάζει τη διεθνή κοινότητα και οδηγούμαστε μάλλον προς ένα πραγματικό τρίτο παγκόσμιο πόλεμο. Συνδέστε τα πράγματα με τη χθεσινή εκπομπή. Αν δεν την έχετε δει, πηγαίνετε και δείτε την. Λοιπόν, αυτά. Να είστε καλά. Καλό βράδυ, καλή τύχη. Αν σας άρεσε η εκπομπή αυτή, κάντε ένα like. Όσοι είστε καινούργοι στο κανάλι, κάντε μια εγγραφή, είναι δωρεάν. Πατήστε το καμπανάκι και κάντε ένα like. Μάγκες και μάγκισσες, μπλέξαμε. Ο Θεός των Ελλήνων μαζί μας. Θα τα ξαναπούμε τη Δευτέρα στις 11 και 4. Γεια σας.